Το αρχαίο ελληνικό θέατρο ήταν απλά ο κανόνας. Το ίδιο και στην ιαπωνική εκδοχή του. Στην πορεία, βέβαια, τα πράγματα άλλαξαν και οι άντρες σταμάτησαν να υποδίονται τις γυναίκες. Αλλά πάντα θα υπάρχουν κάποιες μικρές στιγμές, εξαιρέσεις πια, που κάποιος πιο θαραλέος ηθοποιός θα βάζει μάσκαρα και περούκα και θα φοράει σουτιέν και τακούνια και θα φέρνει μια άλλη εικόνα που κανείς δεν φανταζόταν σε ένα ρόλο. Οι πιο γνωστοί, αξέχαστοι, επιτυχημένοι άντρες του Hollywood, λοιπόν, που ντύθηκαν γυναίκες για τις ανάγκες ενός άλλου διαφορετικού ρόλου, δεν ήταν μια εύκολη λίστα για να φτιάξει κανείς. Οι περισσότεροι θυμούνται πρώτα απ' όλα το Robin Williams ως κυρία Doubtfire. Αγνώριστος, τεράστια, νταντά σε ηλικία γιαγιάς, είναι ο άντρας που κατέκτησε περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο στον πλανήτη το κοινό του, ντυμένος γυναίκα και μάλιστα μια καθόλου θελκτική τέτοια. Αντιθέτως, ο Cillian Murphy, ως Keaton στο πολύ πιο πρόσφατο Breakfast on Pluto, ήταν τρομακτικά όμορφη γυναίκα. Μάλιστα, για να προετοιμαστεί, είχε γίνει ακόλουθος για μερικές εβδομάδες μιας drag queen για να γίνει όσο το δυνατόν πιο πιστικό στο ρόλο του. Ο Chris Lilley στο Angry Boys, μια σειρά που ξεκίνησε πριν λίγους μήνες μόλις, υποδίεται 6 διαφορετικούς χαρακτήρες, αλλά ο πιο εξωφρενικός και δύσκολος από όλους είναι αυτός της Τζεν Οκαζάκη, μιας Ιαπωνέζας μάνας που θέλει να τα ελέγχει όλα γύρω της. Αντιθέτως, ο Johnny Depp στο Before Night Falls ήταν τη μια στιγμή ένας σαδιστής φύλακας σε φυλακή και την άλλη μια τραβεστή, η Bonbon. Μια εμφάνιση τόσο απίθανη, σχεδόν τρομακτική, η οποία όμως θα έπρεπε να θεωρείται αναμενόμενη από έναν τόσο ταλαντούχο χαμελέοντα. Ο Jude Law πάλι, στο Rage, ο Σμίνξ, ένα τραβεστή supermodel, ήρθε πιο κοντά στη γυναικεία του πλευρά, αλλά λογικό ήταν κάποια στιγμή να παίξει έναν τέτοιο ρόλο, μιας και πρόκειται για έναν από τους πιο όμορφους άντρες στο Hollywood. Αντιθέτως, ο John Travolta στην 6η δεκαετία του δεν ήταν καθόλου προφανής επιλογή για να υποδηθεί μια γυναίκα. Όταν λοιπόν εμφανίστηκε σαν ευτραφής κυρία Edna Turnblad στο υπερχαρούμενο musical Hairspray, όλοι έμειναν με το στόμα ανοιχτό και με το αγνώριστο του χαρακτήρα του, αλλά και με τη χάρη του ανάμεσα σε όλον αυτόν τον όγκο. Βέβαια, μία από τις πιο αξέχαστες μεταμορφώσεις αντρών σε γυναίκες ήταν ο John Mitchell Cameron ως Hedwig στο Hedwig and the Angry Inch, ο οποίος θεωρείται και η πιο σεξι μεταμόρφωση από όλες. Αντίστοιχα τρομακτική λόγω της επιτυχίας και της ομορφιάς της ήταν και η εμφάνιση του Gael García Bernal στην Κακή εκπαίδευση του Pedro Almodovar. Tim Curry, βέβαια, ως Dr. Frankenfurter στο θρυλικό The Rocky Horror Picture Show, είναι μια της πλέον αξέχαστης μεταμορφώσεις που όλοι οι άντρες ηθοποιοί βλέπουν για να πάρουν μαθήματα αλλαγής ρόλου και φύλου. Ο Nathan Lane, βέβαια, ως σύζυγος του William στο Κλουβί με τις Τρελές, έκανε μια από τις πλέον αστείες εμφανίσεις που είδαμε ποτέ από μια drag βασίλισσα. Τελευταίος, αλλά μάλλον πιο σημαντικός από όλους, ο Ντάστιν Χόφμαν ως Dorothy Michael στο Tucci. Έναν ρόλο που του έδωσε βραβεία, χρήμα, αλλά και ακόμα μεγαλύτερη δόξα, μιας και ήταν η πλέον πιστική κυρία από όλους τους κυρίους.